Ρονάρντο, Ανσάρι, Φάρτ και Φορτούνη κρύβονται η μπάλα με τον Έλληνα αμέσω να γράφει τόσο τον επίλογο όσο και τον πρόλογο τη πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στο νέο πρωτάθλημα. Τρεις ημέρες πριν από το μάτς των 30 εκατομμυρίων ευρώ με τη Ριέκα, ο Χάση πέταξε το γάντι στις ρεζέρβες και εκείνες το άρπαξαν στον αέρα με πρώτο και καλύτερο τον Ανσάρι Φάρτ που διπλασίασε τα τέρματα των πρωταθλητών. Η Λάρισα όχι μόνο δεν παραδόθηκε μαχητή, αλλά μείωσε με το αυτογκολ του Φιγκέιρας και λίγο έλειψε να σοκάρει τον Ολυμπιακό με τον Καπίνο να εξουδετερώνει την κεφαλιά του Ζίζιτς. Ό,τι δεν κατάφεραν οι Θεσσαλοί, το πέτυχαν δει σε ισάριθμα λεπτά οι Πειραιώτες. Ο Φιγκέιρας πήρε το αίμα του πίσω στο 75, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα δύο γκολ στους πρωταθλητές. Και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Φορτούνης διαμόρφωσε το τελικό 4-1 σε μια απολαυστική παράσταση δίχως όμως θεάτες. Goals is important for Karim, Fortunis, even Figueras that they score. Ο Παζιένα μπήκε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα, ρίχνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του το κάστρο της Τρίπολης. Ο Ναδάλης σημείωσε το πρώτο γκολ της φετινής Super League και ο Μαυροπάνος στο παρθενικό του τέρμα στην πρώτη κατηγορία. Ο Καλτσάς μείωσε σε 1-2 για τον Αστέρα, αλλά αυτός που έλαμψε στην πρεμιέρα ήταν ο Πας. Η νεοφώτης της Λαμία όχι μόνο δεν μύγηκε στα πηγάδια, αλλά κράτησε στο 0 τους ακρίτες και αποχώρησε με το βαθμό της οπαλίας από την έδρα της Ξάνθης. Στις 7 και 4 σήμερα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανετολικό.